Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, χθες καταφέραμε μία μεγάλη νίκη. Κερδίσαμε την πρώτη μάχη. Ο πόλεμος όμως συνεχίζεται. Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Και ο πόλεμος είναι η προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης να φέρει μετανάστες, να δημιουργήσει δομή φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων στην περιοχή μας. Θα είχε σταματήσει εάν το Υπουργείο έπαιρνε απόφαση ότι δεν θα κάνει δομή τέτοια στην περιοχή μας. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε και προσπαθήσαμε και καταφέραμε για να επιτύχουμε αυτή τη νίκη όλοι μαζί, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ενωμένη η διοίκηση του Δήμου, σχεδόν όλη η αντιπολίτευση και κυρίως όλος ο λαός, σύσσωμος ο λαός εναντίον αυτής της δομής που θα δημιουργήσει πολλά δεινά στην περιοχή. Παλέψαμε και βρήκαμε τρόπο για να το αποφύγουμε, να αποφύγουμε τουλάχιστον αυτή την προσπάθεια, την πρώτη προσπάθεια του Υπουργείου να κάνει δομή εδώ. Γι' αυτό και οφείλουμε να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε όλους όσους συμμετείχαν σε αυτόν τον αγώνα. Δεν θέλω να κάνω ιδιαίτερη αναφορά γιατί φοβάμαι ότι κάποιος πιθανό να ξεχάσω και δεν θα είναι σωστό. Πάρα πολλοί προσπάθησαν, πολλοί πάλεψαν, ο καθένας με το δικό του τρόπο. Και γι' αυτό είχαμε αυτό το θαυμάσιο αποτέλεσμα, την πρώτη μεγάλη νίκη, που ίσως να είναι και πρόκριμα για τη συνέχεια του αγώνα μας. Πρέπει όμως ιδιαίτερα να ευχαριστήσω, διότι αυτή η νίκη δεν θα επιτυχάνετο εάν δεν είχαμε την αμέριστη βοήθεια και συμπαράσταση του Μητροπολίτη μας, του Μητροπολίτη Μεγάρων και Σαλαμίνος, κυρίου Κωνσταντίνου. Ο οποίος έκανε πάρα πολλά, τα οποία ούτε φαίνονται και ούτε κρίνεται σκόπιμο να πούμε με ποιο τρόπο βοήθησε. Ήταν όμως η βοήθειά του καθοριστική. Και βέβαια πρέπει να ευχαριστήσουμε και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον κύριο Ιερώνυμο, η βοήθεια και η συμπαράσταση του οποίου ήταν καθοριστική, διότι όταν χθες το πρωί πριν συνεδριάσει η Ιερά Σύνοδος πήγαμε μαζί με επικεφαλής παρατάξεων και τον Αντιπεριφερειάρχη να του θέσουμε υπόψη το πρόβλημα που θα δημιουργούσε η δομή αυτή. Όταν το εκθέσαμε τα προβλήματα έδειξε κατανόηση, κατάλαβε το πρόβλημα, το οποίο ίσως δεν είχε κατανοήσει γιατί δεν μπορεί να ξέρει σε όλες τις λεπτομέρειες αυτό που επρόκειτο να γίνει. Μας είπε θα εισηγηθώ στην Ιερά Σύνοδο να μην νοικιάσουμε τα κτίρια. Και αυτό έγινε και το εισηγήθηκε και ομόφωνα η Ιερά Σύνοδος, οπότε πρέπει να ευχαριστήσουμε και τους 12 συνοδικούς. Είπανε δεν νοικιάζουμε τα κτίρια αυτά στο Υπουργείο για να φέρουν μετανάστες. Διότι ως γνωστόν η δομή αυτή επρόκειτο να γίνει στα κτίρια του πρώην στρατοπέδου της 75 με 9 κτίρια που είναι στην ιδιοκτησία της Εκκλησίας και θα τα ενοικίαζε το Υπουργείο Μετανάστευσης. Αφού λοιπόν σταμάτησε με την βοήθεια του Μητροπολίτη μας και την καθοριστική απόφαση του Αρχιεπισκόπου, δεν νοικιάζει τα κτίρια, άρα το Υπουργείο δεν μπορεί να φέρει μετανάστες σε αυτή την περιοχή. Αλλά αυτό είναι, επαναλαμβάνω, μία νίκη στον πόλεμο που έχουμε. Δεν εφησυχάζουμε, πρέπει να οι κεραίες μας να είναι συνέχεια τεταμένες, να προσέχουμε,
Δεν καταθέτουμε ούτε καν αποθέτουμε τα όπλα. Θα είμαστε συνέχεια με το δάχτυλο στη σκανδάλη και θα περιμένουμε, διότι η περιοχή δεν έχει βγει από τον προγραμματισμό της δημιουργίας δομής μεταναστών. Και φτάσαμε εδώ πέρα διότι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, χωρίς όχι μόνο να ερωτήσει τη διοίκηση και την τοπική κοινωνία να κάνει αυτό που θα έπρεπε, τη διαβούλευση, ούτε καν να μας ενημερώσει, είχε σχεδιάσει και είχε προχωρήσει αρκετά στο να δημιουργήσει μια δομή στην περιοχή μας. Και όταν εμείς από τρίτους και παρεπιπτόντως μάθαμε αυτό που σχεδιάζεται, εμείς ζητήσαμε και μετεπιτάσεως να μιλήσουμε με τον Υπουργό και μόνο τότε μας δέχτηκε να μιλήσουμε και να μας πει αυτά που σχεδιάζει. Και μάλιστα μας είπε ότι αυτό είναι διαβούλευση. Όχι, κύριε Υπουργέ, διαβούλευση είναι πριν ξεκινήσεις το οτιδήποτε να ρωτήσεις, να διαβουλευτείς, να αφουγκραστείς την τοπική κοινωνία και μετά να προχωρήσεις. Αυτό λέγεται διαβούλευση. Όχι να έχεις προχωρήσει και όταν εμείς το πάρουμε χαμπάρι και έρθουμε να πιέσουμε, να μας λέτε ότι είναι αυτή η διαβούλευση. Μας είπε και το άλλο, ότι πρέπει να γίνει δίκαια κατανομή των μεταναστών, των 100.000 που είναι στην περιοχή μας. Μόνο δίκαια δεν είναι αυτή η κατανομή που σχεδιάζει. Δεν λέω που σχεδίαζε, γιατί ακόμα σχεδιάζει. Δεν έχει τελειώσει. Η επαφή μαζί του έδειξε ότι δεν έχει τελειώσει αυτός ο σχεδιασμός. Και είναι άδικη αυτή η αντιμετώπιση. Πρώτον και κύριο, γιατί μας είπε θα δημιουργήσουμε δομή, γιατί εκεί μας προσφέρθηκαν τα κτίρια. Ποια είναι η δικαιοσύνη? Δικαιοσύνη είναι όταν εξετάσεις τους παράγοντες και κρίνεις ότι πρέπει να πας εκεί. Όχι επειδή βρέθηκαν τα κτίρια θα πάω μετανάστες. Πρώτη αδικία είναι αυτή. Η δεύτερη μεγάλη αδικία είναι ότι όταν εξομοιώνεις ανώμια πράγματα, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη αδικία που μπορεί να διαπράξει κάποιος. Και εξομοίωσε ο Υπουργός το Δήμο μας με όλους τους άλλους Δήμους. Δεν είναι όμως έτσι. Ο Δήμος μας έχει πολλά δεινά, έχει υποστεί σε βάθος δεκαετιών. Δεν αποδίδουμε ευθύνες στην τωρινή κυβέρνηση. Είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Είναι μια περιοχή υποβαθισμένη και το βλέπουμε συχνά πυκνά. Οτιδήποτε είναι να γίνει κυρίως στην Αττική, πάμε Δυτική Αττική και κυρίως Μεγαρίδα. Να υπενθυμίσω ότι ο Δήμος μας περικλείεται από δύο δηληστήρια πετρελαίου και από Ανατολάς και από Δυσμάς. Ότι έχουμε τη Ρεβιθούσα με τρεις τεράστιες δεξαμενές αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ότι διασχίζεται από αγωγούς φυσικού αερίου και πετρελαίου. Ότι έχει μέσα εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών. Αυτά ελήφθησαν υπόψη. Και πώς έρχεσαι έχοντας μόνο 92 δομές σε όλη την Ελλάδα, την 93 να την κάνεις σε μια τόσο υποβαθμισμένη περιοχή? Πού είναι λοιπόν η δικαιοσύνη? Και ιδιαίτερα χωρίς να λάβεις υπόψη σου, χωρίς να εξετάσεις πού πας να κάνεις αυτή τη δομή, στο πρώην στρατόπεδο της 75 ΜΕ, στα κτίρια που ήταν στο βάθος του στρατοπέδου, όσοι γνωρίζετε που ήταν 75 ΜΕ, και νομίζω ότι εδώ όλοι οι συντοπίτες θα τη γνωρίζετε. Το σειρματόπλευμα χωρίζει τα κτίρια αυτά από τις εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών. Και είναι και δασική περιοχή. Μπορεί να σκεφτεί κανείς τι θα γίνει αν από ένα τυχαίο περιστατικό ή από τις πολύ συχνά δραστηριότητες αυτών των μεταναστών που βλέπουμε σε άλλες δομές να μπει μία φωτιά σε αυτή την περιοχή. Τι θα γίνει? Θα καταστραφεί όλη η περιοχή. Θα ανατιναχτούν οι αποθήκες. Θα μολυθεί το περιβάλλον. Τέλεια καταστροφή. Ελήφθησαν αυτά υπόψη? Όχι. Και παρότι ακούμε από τις δηλώσεις του Υπουργού
Στόχος μας είναι να μειώσουμε στο μισό τις δομές. Και πώς γίνεται να βάζεις στόχο να μειώσεις τις δομές στο μισό, τις 92 να τις κάνεις 45-46 και πας να κάνεις 93. Αυτά δεν μας τα εξήγησε. Και μάλιστα ζήτησε από το Δήμο να του προτείνει άλλη περιοχή στο Δήμο για να μην γίνει εκεί. Δεν θέλουμε τέτοια δομή στο Δήμο γενικώς, όχι μόνο σε αυτή την περιοχή. Το πρόβλημα των δομών δεν είναι σε ποιο σημείο του Δήμου θα είναι. Είναι σημαντικό πρόβλημα και μεγάλη υποβάθμιση για όλη την περιοχή του Δήμου. Έχουμε υποστεί αρκετές υποβαθμίσεις, δεν θέλουμε άλλη. Δεν θα πάρουμε άλλη υποβάθμιση. Και θα παλέψουμε και θα πολεμήσουμε γι' αυτό. Και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσουμε αυτό τον αγώνα. Αυτό τον ωραίο αγώνα που κάναμε όλοι μαζί. Και είχαμε την ευτυχία να έχουμε την Εκκλησία μαζί μας. Και πρέπει να το πω γι' αυτό. Ο Μητροπολίτης μας διαχρονικά είναι δίπλα μας σε όλους τους αγώνες. Δεν ήταν μόνο εδώ που ήταν τα κτίρια της Εκκλησίας. Και στους αγώνες του Βοξίτη ήταν παρόν και στις κινητοποιήσεις και συμμετείχε και βοηθούσε. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις και την Εκκλησία τον εκπρόσωπο του Θεού μαζί σε αυτόν τον αγώνα. Και αν ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Δεν θα φοβηθούμε λοιπόν κανένα Υπουργείο, δεν θα επιτρέψουμε να γίνει καμία δομή σε οποιοδήποτε σημείο του Δήμου μας. Δεν εξετάζουμε ποια θα είναι η περιοχή, σε καμία απολύτως περιοχή. Και είμαι σίγουρος ότι θα το παλέψουμε όλοι μαζί και στο τέλος θα νικήσουμε. Και πρέπει να τονίσω και τούτο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια τέτοια στιγμή χαράς, γιατί αισθανόμαστε χαρά και όταν ακόμα δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος, όταν πετυχαίνεις μια μεγάλη νίκη νομίζω ότι αισθάνεσαι χαρά και ίσως και είναι πρόκριμα για την έκβαση του αγώνα. Θα πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς, όπως σε όλους τους αγώνες, δεν είναι πρωτοτυπία και σε αυτόν τον αγώνα είχαμε τους πεπτοφαλαγκίτες, είχαμε τους προβοκάτορες, είχαμε και αυτούς που υποδάβλιζαν τον αγώνα. Δυστυχώς, κατανοώ για κάποιους ή μάλλον διαβλέπω, δεν κατανοώ με τίποτα να σαμποτάρεται αυτός ο αγώνας που μόνο όφελος θα έχει στην περιοχή για άλλα μικροκομματικά ή μικροπαραταξιακά ωφέλη. Όταν σε έναν αγώνα οι συμπολεμιστές στρέφουν το όπλο όχι κατά του εχθρού, μεταφορικά μην με παρεξηγήσετε για τα όπλα, όταν στρέφουν λοιπόν τα όπλα όχι κατά του εχθρού αλλά δίπλα στους συμπολεμιστές, αυτό δεν νομίζω ότι κάνει καλό στον αγώνα. Και δυστυχώς υπήρξαν τέτοια φαινόμενα να στρέφονται τα όπλα κατά των συμπολεμιστών. Έπεσε πολύ λάσπη, μεγάλη κακοήθεια και αυτό μόνο καλό δεν κάνει σε ένα τέτοιο αγώνα. Σε ένα τέτοιο αγώνα πρέπει να πηγαίνουμε όλοι ενωμένοι, διοίκηση, αντιπολίτευση και όλος ο λαός μαζί με την Εκκλησία. Πρέπει να πηγαίνουμε ενωμένοι. Και όχι πριν καλά-καλά αρχίσει ο αγώνας και όταν ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί το παραμικρό στην περιοχή, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η παραμικρή εργασία να διαδίδουν ότι βγήκανε και οι αποφάσεις και οι αναθέσεις για τα catering και τα αναθέσανε στα παιδιά μας. Γι' αυτό θέλουμε να φέρουμε τους μετανάστες και να πάρουμε και πακέτα και δεν ξέρω τι άλλο λέγανε. Όλοι αυτοί που τα λέγανε ας έρθουνε να τους δώσουμε τις αναθέσεις, τα catering, να τους μοιράσουμε και τα πακέτα. Εμείς δεν ξέρω πουλάμε την περιοχή μας για κανένα κόστος, για καμία άλλη αξία. Η αξία η δικιά μας είναι η υπεράσπιση των συμφερόντων του τόπου μας και μόνο. Ίσως να κρίνουν εξιδίων τα αλότρια αυτοί που διαδίδουν αυτές τις κακοήθειες. Θα πρέπει να έχουμε το νου μας, επειδή μας περιμένουν δύσκολες ώρες. Το τονίζω αυτό, δεν έχουμε τελειώσει. Μια μάχη κερδίσαμε, τον πόλεμο δεν το κερδίσαμε. Συνεχίζεται, διότι ο Υπουργός περιμένει να βρει άλλη περιοχή και μάλιστα ζητάει από εμάς να του προτείνουμε. Δεν πρόκειται να του προτείνουμε.
Δεν πρόκειται να προτείνουμε άλλη περιοχή. Και επειδή θα έχουμε συνέχεια, πιστεύω ότι θα έχουμε συνεχείς πιέσεις, πρέπει να επαγρυπνούμε και το παραμικρό που θα αντιληφθούμε πρέπει να μεταφέρεται στη διοίκηση για να ενεργήσουμε αναλόγως. Και η διοίκηση απέδειξε ότι ξέρει πού, πότε και με ποιο τρόπο να ενεργήσει. Δεν είναι πάντα ο θόρυβος και οι τουφεκές στον αέρα που κάνουν τη δουλειά. Οι τουφεκές στον αέρα δεν πιάνουν τόπο. Οι τουφεκές πρέπει να έχουν στόχευση, συγκεκριμένο στόχο και τότε θα έχουν αποτέλεσμα. Όλοι μαζί ενωμένοι λοιπόν, και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος θα αποτρέψουμε και δεν πρόκειται να γίνει δομή μεταναστών στην περιοχή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολομός, απευθυνόμενος στους Έλληνες, τους λέει ότι αδέρφια Έλληνες, εάν είμαστε χωρισμένοι, δεν μας πρέπει λευτεριά. Και το είπε σε μια στιγμή δύσκολη για την πατρίδα μας. Γιατί από τότε δυστυχώς έχουμε αυτό το σαράκι της εσωτερικής διχόνοιας και αντιπαλότητος. Όμως σήμερα, σε αυτή τη δύσκολη ώρα, όλους μας βρίσκει ενωμένους, πολιτικούς, εκκλησιαστικούς, λαϊκούς, σαν μια γροθιά για να αντιμετωπίσουμε το δίκαιο αίτημά μας. Η Εκκλησία, σαν πνευματική μάνα όλων μας, πάντα είναι κοντά στα παιδιά της. Και η τοπική μας Εκκλησία, που έχει εμένα πνευματικό πατέρα, δεν μπορούσε να λείπει από το πρόβλημα της πνευματικής οικογένειας. Και όταν ενημερώθηκα, βεβαίως εξεδήλωσα και εγώ εξ ονόματος της τοπικής μας Εκκλησίας και τη δυσφορία μου και την αντίδρασή μου με ένα ηχηρό όχι, που επειδή ξέρω πολύ καλά ότι τα λόγια μόνο δεν φτάνουν, προσπάθησα και εγώ μαζί με τους άρχοντες του τόπου μας να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά. Και οφείλω απόψε να εκφράσω και την ευγνωμοσύνη μου και τις ευχαριστίες μου στον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κύριο Ιερώνυμο, αλλά και στα 12 συνοδικά μέλη που άκουσαν τις παρακλήσεις μου, άκουσαν τις εξηγήσεις μου και τελικά εψήφισαν το δίκαιο αίτημά μας. Νομίζω βέβαια ότι ήταν και μονόδρομος, δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Πώς μια μάνα θα πάει αντίθετη στα παιδιά της? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά δόξα τω Θεώ, όμως όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, κερδίσαμε τη μάχη και όχι τον πόλεμο. Βλέπουμε τώρα πια ότι είναι επιθυμία της κυβέρνησης και δεν θα ησυχάσουμε. Και ψάχνουν τόπο. Και οι Δυτικοί Αττικοί που λένε ότι θα δημιουργήσουν δομή, είμαστε και εμείς. Εμείς όμως εξακολουθούμε να προσευχόμαστε, να παλεύουμε και να ελπίζουμε, φωνάζοντας ηχηρό όχι, με τεκμήρια που απαγορεύουν τη δημιουργία δομής στον τόπο μας, και θα έχουμε τεταμένη την προσοχή μας σε οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας. Για μια ακόμη φορά θέλω να καταθέσω τη δική μου προσωπική εμπειρία, όχι μόνο για τον κύριο Δήμαρχο
και την παράταξή του, αλλά για όλους τους τοπικούς μας άρχοντες, που μπορεί να έχουμε διαφορετικές γνώμες και ιδέες, αλίμονο αν είχαμε όλοι τον ίδιο νου και τις ίδιες ιδέες. Ο Θεός μας έκαμε διαφορετικούς, αλλά στο πρόβλημα είμαστε μια γροθιά. Το πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί και ο αγώνας είναι κοινός για όλους μας. Ευχαριστώ που με συμπεριλαμβάνετε και εμένα στην παρέα τη δική σας. Και μου είπε και κάποιος με πολύ έτσι λαχτάρα ψυχής να ηγηθείτε σεβασμιότατε του αγώνα μας. Εγώ είμαι μπροστά ένα βήμα από όλους σας και ας μη φαίνεται. Το ορκίστηκα στην Αγία Τράπεζα την ημέρα που ήμουν αγωνατιστός και χειροτονόμουν αρχιερεύς της Ελληνικής Εκκλησίας. Το ορκίστηκα στο Θεό ότι θα είμαι πνευματικός πατέρας πραγματικός στα καλά μα και στα δύσκολα και κυρίως στα δύσκολα στα παιδιά μου. Και γι' αυτό παρακαλώ να έχετε εμπιστοσύνη στην τοπική σας εκκλησία. Γιατί με ρημνά και νοιάζεται για όλους εσάς. Και ας μη φαίνεται αυτό. Και ας ακούγονται και άλλες φωνές. Και ας υπάρχει και το κατηγορητήριο. Καλό μας κάνει. Μας ταπεινώνει. Μας δίνει ευκαιρίες αγιασμού. Όμως να ξέρετε ότι ο Μητροπολίτης σας, η Εκκλησία των Μεγάρων και της Σαλαμίνος θα είναι δίπλα σας. Έχω ανοιχτό το ράσο μου και είναι φαρδί το ράσο μου και σας χωράει όλους μέσα. Και έχω πόνο ψυχής όταν κάποιος γλιστράει και ξεσκεπάζεται και τρέχω να τον βρω για να τον ξανασκεπάσω. Γι' αυτό και παρακαλώ να με σκεπάζει και η δική σας αγάπη και η δική σας εμπιστοσύνη για να βαδίζουμε τον ανάντη και δύσκολο δρόμο της ζωής μας και στα καλά και στα δύσκολα. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους και να μας δώσει τελικά την επιτυχία του δίκαιου αγώνα μας και των δίκαιων ετοιμάτων μας. Εμείς θα είμαστε επισκοπών. Σεβασμιότατε, πατέρ Κωνσταντίνε, δήμαρχε, φίλες και φίλοι, νεοπεραμιώτες, μεγαρίτες, κοινοτάρχες, κοινετιώτες ήθελα να πω. Πριν να συγχωρέστε με γιατί έχω λίγο τράκ, σας βλέπω όλους μπροστά μου. Πριν από λίγες μέρες πληροφορήθηκα για τη δημιουργία δομής μεταναστών στις εγκαταστάσεις της πρώην 75 ΜΕ, σε χώρο που ανήκει στην Εκκλησία της Ελλάδος, καθώς και για την περιοχή στα Ραντάρ και την περιοχή Καβελάρη στα Μέγαρα. Η αντίδρασή μου ήταν άμεση, ενημερώνοντας τον Δήμαρχο και τους αρχηγούς των Δημοτικών Συνδυασμών σε έκτακτο Συμβούλιο της Κοινότητας. Η ανησυχία μας είχε φτάσει στα ύψη, μιας και οι φήμες ήταν έντονες για την εγκατάσταση δομής στην 75 ΜΕ. Το θέμα μπήκε σε έκτακτη συνεδρίαση και στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου και σχεδόν ομόφωνα αποφασίστηκε να μην δεχτούμε καμία δομή μεταναστών στα διοικητικά όρια του Δήμου Μεγάρων. Την συνέχεια την γνωρίζετε, καθώς σε συνάντηση με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής την προηγούμενη Δευτέρα μας πρότεινε να του υποδείξουμε κάποιον άλλο χώρο στη Δυτική Αττική και ότι η απόφασή του δεν αλλάζει εάν αυτό δεν συμβεί. Εχθές το πρωί ο Δήμαρχος και οι επικεφαλής των Δημοτικών Συνδυασμών του Δημοτικού Συμβουλίου επισκεφτήκαν τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, από όπου έλαβαν την πρόθεσή του να φέρει θέμα στην Ιερά Σύνοδο για την επερχόμενη δομή στη Νέα Πέραμο. Η διαρκή Ιερά Σύνοδος, με επίσημο δελτίο τύπου που βγήκε χθες, υπευθύνως δήλωσε πως ουδεμία τέτοια παραχώρηση ενοικίαση έγινε εκ μέρους της Εκκλησίας της Ελλάδος
προς τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας και ότι ουδέποτε ελήφθη σχετική απόφαση προς τούτο. Αυτό σημαίνει πως η Εκκλησία δεν έχει πάρει καμιά απόφαση για την 75 ΜΕ και για τη δομή μεταναστών στη Νέα Πέραμο. Αυτό δημιουργεί πολλά ερωτηματικά, αλλά εξασφαλίσαμε, θεωρώ όμως, πως στο συγκεκριμένο σημείο δεν πρόκειται να γίνει δομή. Όμως αυτό δεν μας εφησυχάζει, καθώς θα είμαστε σε εγρήγορση και σε επαγρύπνηση. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ όλοι ενωμένοι για να φωνάξουμε για άλλη μία φορά όχι σε οποιαδήποτε δομή μεταναστών στο Δήμο Μεγάρων. Και θέλω να τα ακούσω από όλους σας. Όχι σε δομή μεταναστών. Όμως δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Θα παραμείνουμε εξάγρυπνοι, φρουροί του τόπου μας, για οποιοδήποτε χώρο, είτε στη Νέα Πέραμο, είτε στα Μέγαρα, είτε στην Κινέτα. Διασφαλίζοντας έτσι την απόφαση που πήρε οι τοπικές κοινότητες και το Δημοτικό Συμβούλιο. Φίλες και φίλοι, θέλω η διοίκηση και σύσσωμη η αντιπολίτευση, ο αντιπεριφερειάρχης μας και εμείς να δείξουμε τον ενετικό μας χαρακτήρα και να αγωνιστούμε όλοι μαζί για ένα καλύτερο αύριο σε αυτόν τον τόπο. Ευχαριστώ όλους σας για την εθελοντική βοήθεια φύλαξης του χώρου και την παρουσία σας εδώ σήμερα. Ο αγώνας μας για αναβάθμιση αυτού του τόπου και δικαιοσύνης συνεχίζεται χωρίς εκτόσεις. Δεν είμαστε ρατσιστές. Δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους αυτούς. Δεν επιθυμούμε καμία δομή βασανισμένων ανθρώπων ψυχών, καμία φυλακή ταλαιπωρημένων και μη ανθρώπων στην περιοχή μας. Είμαστε μια περιοχή πληγμένη από έργα τα οποία μόνο ανάπτυξη δεν φέρνουν. Μην ξεχνούμε το καλώδιο υψηλής τάσης που προχωρά κανονικά και στις 10 Ιουνίου υπογράφεται η σύνδεση Κρήτης με την Αττική. Οι αγώνες μας πρέπει να είναι συλλογικοί και με διαφάνεια. Η στήριξη, η δικιά σας, είναι πολύτιμη για τους αυριανούς αγώνες που έρχονται σε κάθε επίπεδο. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ενημερώσω πως αύριο όλοι οι δήμαρχοι της Δυτικής Αττικής αλλά και ο αντιπεριφερειάρχης μας θα κάνουν συνάντηση με τον Υπουργό κύριο Μηταράκη, ώστε να αναδειχθεί μετά από προτάσεις των δημάρχων καινούργια τοποθεσία, αν όχι αυτή της 75 ΜΕ, για τους μετανάστες που θέλουν να φέρουν στη Δυτική Αττική. Από το βήμα αυτό δηλώνω πως ο αγώνας συνεχίζεται και σας καλώ όλους να περάσουμε ένα δυνατό μήνυμα στον Υπουργό πως δεν επιθυμούμε δομή στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας. Σας ευχαριστώ όλους. Κερδίσαμε μια μεγάλη μάχη, μια μάχη που απέτρεψε να έρθουν πρόσφυγες στη Νέα Πέραμο, σε ένα σημείο το οποίο είναι μέσα στην πόλη μας, σε ένα σημείο επικίνδυνο ακόμα και για αυτούς. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μας βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτό το σκοπό. Ένας είναι ο Σεβασμιότατος που βρίσκεται εδώ μπροστά μας, ο οποίος παρενέβη στην Ιερά Σύνοδο και είχαμε τη σημαντική απόφαση. Και το ευχάριστο είναι ότι σε αυτόν τον αγώνα όλος ο Δήμος ήταν ενωμένος. Όλος ο Δήμος ήταν ενωμένος και αποτρέψαμε αυτό που πήγαν να κάνουν στον τόπο μας. Δεν πρόκειται να αφήσουμε στο Δήμο Μεγάρων, στη Δυτική Αττική, με τα τόσα προβλήματα να φέρουν πρόσφυγες. Όχι γιατί έχουμε πρόβλημα με τους πρόσφυγες, αλλά έχουμε ήδη 25.000 ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Έχουμε 25.000 Ρωμά εγγεγραμμένους στη Δυτική Αττική. Είναι ευπαθείς ομάδες. Δεν σηκώνει άλλη υποβάθμιση και άλλες ευπαθείς ομάδες στη Δυτική Αττική. Έχουμε φτάσει στο ταβάνι. Έχουμε φτάσει στο ταβάνι από τις δράσεις. Έχουμε φτάσει στο ταβάνι από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Ήρθε η ώρα της ανάπτυξης. Ήρθε η ώρα των προτάσεων. Ήρθε η ώρα των πράξεων για να μπορέσουμε να γυρίσουμε όλοι μαζί μια σελίδα. Επίσης, να κάνουμε μια διευκρίνηση για κάτι που ακούστηκε. Όταν κάναμε τη συνάντηση, ο Υπουργός είπε για να μην το πάμε στην περιοχή της 75 ΜΕ, ελάτε να μας προτείνετε εσείς όπου θέλετε. Και του λέμε γιατί δεν τα πας κάπου αλλού, διότι λέει δεν έχω που άλλου να πάμε. Λοιπόν, συνάντηση ούτε θα γίνει αύριο, διότι στη Δυτική Αττική δεν προτείνουμε καμία τοποθεσία. Διότι καμία τοποθεσία δεν έχουν και αυτοί που είχαν καταργήθηκε. Ως εδώ, όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Ούτε προτείνουμε, ούτε πηγαίνουμε. Και όλοι μαζί, σύσσωμοι, θα αντιδράσουμε ανά πάσα στιγμή σε όλους. Πάνω απ' όλα ο τόπος. Ευχαριστώ όλους. Να είστε γεροί. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κυρίες και κύριοι. Οι στιγμές είναι κρίσιμες.
Πραγματικά πήραμε μια ανάσα. Δεν έχουμε λύσει όμως το πρόβλημα. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε τον κόσμο και ούτε να πούμε ότι τελείωσε το θέμα. Πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση και πρέπει πραγματικά να πολεμήσουμε το χέρι στην καρδιά. Δεν υπάρχουν κομματικές ταυτότητες, δεν υπάρχουν συνδυασμοί, δεν υπάρχουν αντιπαλότητες. Πριν άκουσα τον κύριο Δήμαρχο που είπε ότι να πάμε όλοι μαζί. Ξαφνικά ανέφερε το θέμα του catering. Σας το λέω με το χέρι στην καρδιά. Ας ψάξει αλλού ο κύριος Δήμαρχος για το θέμα του catering και όχι στην αντιπολίτευση. Γιατί από όσο γνωρίζω, κανένας της αντιπολίτευσης από όλους τους συνδυασμούς δεν έχει αναφέρει τη λέξη catering. Ας ψαχτεί αλλού. Άρα λοιπόν εμείς ζητάμε ομόνοια και ομοψυχία. Όπως σας είπα και πριν, εμείς δεν είμαστε ρατσιστές. Απλά δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι ταλέποροι άνθρωποι να έχουν στον τόπο μας. Γιατί δεν μπορούν? Γιατί με τη ΔΕΣΠΑ, με τα ΕΛΠΕ, με το καλώδιο, με τον αγωγό αερίου, πολύ φοβάμαι και γίνομαι γραφικός για αυτό που θα πω, ότι μπορεί και ένα τρομοκρατικό χτύπημα να γίνουμε παρανόρμα του πυρός. Είναι αδιανόητο να υπάρχουν 92 δομές σε όλη την Ελλάδα, 332 δήμοι και να γινόμαστε ο 23ος δήμος εμείς που θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι δύστιχοι άνθρωποι. Άρα λοιπόν ο Έλληνας είναι φιλόξενος. Σαν λαός είμαστε φιλόξενος λαός. Όμως δεν δύναται να πάρει αυτούς τους ανθρώπους στην περιοχή μας. Πάντα θα είμαστε δίπλα, πάντα θα είμαστε μαζί με την Επιτροπή Αγώνα. Δεν θέλω να σας φάω το χρόνο. Θα είμαστε μαζί, θα προσπαθήσουμε να μην έρθει αυτή η δομή στην περιοχή μας, γιατί μόνο η υποβάθμιση θα φέρει στον τόπο μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Ακριβώς. Εκείνο που θέλω να σας μεταφέρω είναι καταρχήν το πρόβλημα το οικογενειακό που έχει υγείας ένα μέλος της οικογένειας του κ. Μπερδελή και δεν μπορεί να είναι εδώ. Ας το ευχηθούμε περαστικά να είναι. Εχθές πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ σημαντική και καθοριστική μέρα για την περιοχή μας, για τη Νέα Πέραμο, για το Δήμο μας. Καταφέραμε όλοι μαζί ενωμένοι, στο πλευρό μας ο Μητροπολίτης πραγματικά τον άκουσα μάλιστα και στις δηλώσεις του βγαίνοντας στην επαφή με τους επικεφαλής και με τον Δήμαρχο, ήταν δίπλα μας. Πρέπει να ξέρετε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά πίεσαν, δούλεψαν αθόρυβα με διακριτικότητα προκειμένου να επιτευχθεί ο αρχικός στόχος. Ποιος ήταν ο αρχικός στόχος? Ήταν να αποτραπεί στη συγκεκριμένη περιοχή η συγκεκριμένη δομή η οποία θα υποβάθμιζε και θα εγκυμονούσε κινδύνους. Τόσο για τους κατοίκους της περιοχής, όσο και για τους ίδιους που θα φιλοξενούσε. Πρέπει να περάσουμε ένα μήνυμα. Το σημαντικότερο μήνυμα είναι ότι ο λαός είναι κοντά μας, οι πολίτες είναι κοντά μας, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν λογική, δεν είναι ακραίοι, δεν συμπεριφέρονται και φαίνεται σήμερα, συμπεριφέρονται ειρηνικά, θέλουν να ακούσουν, αλλά ταυτόχρονα θέλουν από εμάς να μας δουν ενωμένους. Αυτή η στιγμή δεν είναι στιγμή ούτε για να αναζητήσουμε ενόχους, ούτε για να βρούμε δικαιολογίες και να ζητήσουμε παραιτήσεις. Αυτή η στιγμή είναι στιγμή αγώνα, προσπάθειας, κοινής, προκειμένου όχι να διώξουμε τον κόσμο, αλλά να αποτρέψουμε περαιτέρω υποβάθμιση της περιοχής. Κύριε Υπουργέ, πραγματικά, μπορεί το πρόβλημα να το έχετε και να είναι πολύ σημαντικό για εσάς. Πρέπει όμως να κατανοήσει και ο ίδιος ότι πράγματι η Δυτική Αττική δεν αντέχει άλλο. Πράγματι η Δυτική Αττική έχει γίνει όχι πίσω αυλή μόνο της Δυτικής Αττικής, αλλά οτιδήποτε ρυπογόνο, οτιδήποτε προβληματικό έρχεται εδώ. Ας αναζητήσει τη λύση αλλού. Υπάρχουν λύσεις. Οικόπεδα της Εκκλησίας υπάρχουν που θα μπορούν να παραχωρηθούν. Οικόπεδα του ελληνικού δημοσίου υπάρχουν που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Εδώ δεν μπορεί να γίνει. Και σε αυτό είμαστε όλοι ενωμένοι. Και θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους μου, τους τοπικούς και δημοτικούς συμβούλους Νέας Περάμου, αλλά όλους τους δημοτικούς συμβούλους των Μεγάρων, γιατί τώρα θα πω και κάτι. Είχαμε ένα πρόβλημα και καλά το λέγαμε. Θέλαμε το Δήμο ξεχωριστό, θέλαμε το Δήμο μόνο του. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση πρέπει να πούμε ότι αν ήμασταν μόνοι μας θα ήμασταν αδύναμοι. Και πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που από τα Μέγαρα βοήθησαν και στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Εκείνο λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να πω, ας αφήσουμε επιμέρους
στην άκρη τις όποιες φιλοδοξίες μας, τις όποιες αντιπαραθέσεις μας και στο συγκεκριμένο ζήτημα να είμαστε ενωμένοι και πιστεύω θα το καταφέρουμε και είμαστε ενωμένοι. Σε ευχαριστώ. Σεβασμιότατε κύριε Δήμαρχε, κυρία του Περιφερειάρχα, αγαπητοί συνάδελφοι, δημοτικοί σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, ενωμένοι κερδίσαμε μία μάχη σε ένα πόλεμο που συνεχίζεται και σε ένα πόλεμο που πιθανόν να συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη σφοδρότητα. Γιατί είναι πλέον συνείδηση, έχει γίνει πλέον συνείδηση σε όλους μας ότι δεν επιθυμούμε καμία δομή προσφύγων μεταναστών στα όρια του Δήμου Μεγαρέων. Και αυτό έχει γίνει συνείδηση και το περάσαμε σε όλους τους υπεύθυνους, σε όλους όσους συναντήσαμε και πρέπει να το καταλάβουν. Και δεν μπορούν να μας βλέπουν ως νούμερα. Δεν μπορούν να δεχόμαστε από πολιτικά πρόσωπα που να λένε ότι έχει η Δυτική Αττική το 0,1% των ετούντων άσυλο θα πάει στο 0,4% μέχρι να φτάσει στο 1. Δηλαδή μιλάμε για περίπου 2.000 άτομα. Αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε ως συνδυασμός για το πρόβλημα αυτό ψάξαμε και βρήκαμε ότι ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης προσπαθεί να κάνει μία συνεργασία έτσι ώστε, με κατασκευαστική εταιρεία έτσι ώστε σε οικόπεδο της Εκκλησίας να γίνει αυτή η δομή. Καταθέσαμε την άποψή μας και είπαμε ότι η λύση είναι μόνο μία. Να πιστεί η Εκκλησία να μην δώσει το χώρο αυτό. Να μην δώσει το χώρο αυτό. Συμπαραστάτης μας σε αυτό το μεγάλο, βήμα ήταν ο Μητροπολίτης μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την απόφαση όμως, την πρόταση και την απόφαση την πήρε ο Αρχιεπίσκοπος μαζί με τους 12 συνοδικούς και εκεί έγινε μια δουλειά πραγματικά πάρα πολύ καλή και ειλικρινά ευχαριστούμε. Κύριε Σεβασμιότατε, κύριε Σεβασμιότατε Μητροπολίτη μας, πράγματι εγώ σας ζήτησα να ηγηθείτε το αγώνα. Το έκανα με ταπεινότητα. Το έκανα με αγωνία και εξακολουθώ να το κάνω. Επειδή ο πόλεμος θα είναι πολύ μεγάλος, οι μάχες που θα δώσουμε θα είναι πολύ μεγάλες. Σας θέλουμε μπροστάρι, ξέρουμε ότι είστε δίπλα. Σας θέλουμε μπροστάρι, σας έχουμε ανάγκη. Και ξέρετε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο τόπος μας δεν θέλει αποθήκες ψυχών. Ο τόπος μας θέλει δομές πανεπιστημιακές. Ο τόπος μας θέλει τουριστική ανάπτυξη και υποδομή. Ο τόπος μας θέλει κοινοφελείς υπηρεσίες προς πολίτες, τις οποίες πλέον εδώ τις έχουμε χάσει. Και πρέπει να μην ολιγορήσουμε σε καμία περίπτωση, να μην πηγαίνουμε με αργούς ρυθμούς, να αφουγκραζόμαστε τα πάντα. Από την πλευρά τη δική μας, η αντιπολίτευση το έχει αποφασίσει. Κύριε Δήμαρχε, θα είμαστε δίπλα σας. Εσείς να μας εμπιστευτείτε σε αυτά που λέμε και μαζί θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε κάθε τι κακό. Και κλείνοντας να πω το εξής. Μπράβο σας που είστε εδώ για να καταλάβουν όλοι την αγωνία σας και ότι όταν φωνάζουμε ότι δεν επιθυμούμε, δεν είμαστε ρατσιστές. Απλά δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα στις περιοχές μας και δεν αντέχουμε άλλη υποβάθμιση. Να γίνει κατανοητό από όλους. Και θα το φωνάζω δυνατά αυτό. Αγωνιούμε για το μέλλον μας. Πάμε μαζί λοιπόν όλοι ενωμένοι για ένα καλύτερο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιότατε πατέρα μας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, φίλες και φίλοι, νεοπεραμιώτες και μεγαρίτες. Ευτυχώς σήμερα έχουμε αρκετούς μεγαρίτες στον αγώνα μας και τους ευχαριστούμε που ήρθαν εδώ. Δώστε μας επιτέλους στη Δυτική Αττική αυτό που μας αξίζει. Αυτά ήταν τα λόγια στα οποία αρθογραφήσαμε αυτή την εβδομάδα. Διαβάστε το κείμενο. Είναι μικρό και νομίζω ότι είναι κατανοητό. Απευθύνεται στη σημερινή κυβέρνηση. Όχι άλλη υποβάθμιση στην περιοχή μας. Φτάνει πια. Χορτάσαμε από υποβάθμιση. Θέλουμε αναβάθμιση. Χωρίς να πρέπει να επαναλάβω, να θέλω να επαναλάβω όλα αυτά που είπαν οι προλαγοί σας, τα οποία συμφωνούμε απόλυτα, τασόμαστε στις κινήσεις της Δημοτικής Αρχής δίπλα, μπροστά αν χρειαστεί, αλλά και μόνο η φυσική παρουσία του Μητροπολίτου μας σήμερα, αγαπητέ Κλεάνθη,
δείχνει ότι είναι ο αρχηγός του αγώνα μας και τον ευχαριστούμε και εμείς μέσα από την καρδιά μας. Κλείνοντας, αυτό που σήμερα με τη βοήθειά σας, αυτή την εικόνα που έχουμε σήμερα, νομίζω ότι δεν μπορεί κανένας να αντισταθεί σε αυτό το μήνυμα που δίνουμε. Μη φοβόμαστε. Σίγουρα αυτό που είπε ο πρώην δήμαρχός σας, ο κύριος Φωτίου, έχει πολύ δίκιο, ότι θα βρεθούν πολλοί στο δρόμο για να αποσυντονίσουν Επιτροπή Αγώνα. Τα έχουμε δει και στο παρελθόν. Δεν νομίζω όμως από τους υποφαινόμενους να υπάρχει κανένας που θα λυγίσει. Όλοι μαζί ενωμένοι, ποτέ νικημένοι. Πρώτα η Νέα Πέραμος, κοντά τα Μέγαρα, κοντά η Κινέτα, κοντά όλοι για τον αγώνα. Να είστε καλά, είμαστε παρόντες παντού. Σεβασμιότατε, συμπολίτησες και συμπολίτες μου, συνδημότες μου, θέλω και πιστεύω ότι αυτή η συγκέντρωση είναι για να μας ενώσει και να μπορέσουμε όλοι μαζί να την αντιμετωπίσουμε, ώστε να μην γίνει αυτή η δομή μεταναστών και προσφύγων στην περιοχή μας. Το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι θέμα για αντιπαράθεση και αντιπολίτευση. Είναι θέμα που αφορά όλους μας, αφορά όλους τους δημότες των Μεγάρων και της Νέας Περάμου. Αφορά τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Και μας θέλει όλους ενωμένους και αποφασισμένους να δώσουμε αυτή τη μάχη ενάντια σε αυτούς που θέλουν να μας φέρουν τη δομή στην περιοχή μας. Τέλος, θέλω να σας παρακαλέσω όλους μαζί να φωνάξουμε δυνατά. Δεν θέλουμε δομή, δεν έχουμε αντοχή. Όλοι μαζί, πάμε! Δεν θέλουμε δομή, δεν έχουμε αντοχή. Τελειώσαν οι αντοχές μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας νύχτα.